Ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, Κυριακό Βελόπουλο, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του φέρνει στη Βουλή το θέμα των νέων ταυτοτήτων. Ο Κυριακό Βελόπουλο απέστειλε σχετική ερώτηση στον Υπουργό Προστασία του Πολίτη Νότι Μηταράκη και ζητά απαντήσει σε μία σειρά από θέματα που αφορούν τι νέε ταυτότητε. Προ λίγων ημερών, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Νότι Μηταράκη είχε ενημερώσει πω οι νέε ταυτότητε θα παρουσιαστούν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Οι νέε ταυτότητε θα έχουν τη μορφή πιστοτική κάρτα και το κόστο για την έκδοσή του θα ανέρχεται σε 10 ευρώ, όπω έχει προβλεφθεί από το 2018. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες και ο επικεφαλής της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, είχε εκφράσει τη διαφωνία του με τις νέες ταυτότητες. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζητά διευκρινήσει σχετικά με την επικείμενη αλλαγή των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας και θέτει τις κάτω ερωτήσεις πρώτον, με ποιο διαγωνισμό έγινε η διαδικασία της ανάθεσης στον εργολάβο της κατασκευής των νέων ταυτοτήτων. Δεύτερον, πόσα χρήματα θα κοστίσει το όλο έργο. Τρίτον, ποια είναι τα ακριβή στοιχεία της εταιρεία που ανέλαβε το σχετικό έργο και ποια είναι τα στοιχεία των προδιαγραφών των νέων ταυτοτήτων. Τέταρτον, ποια προσωπικά δεδομένα θα εμπεριέχονται στις πληροφορίες των νέων ταυτοτήτων. Πέμπτον, το μικροτσί που αναφέρατε στην ανωτέρω συνέντευξη ότι θα είναι ενσωματωμένος στις νέες ταυτότητες, ποια ειδικά χαρακτηριστικά θα φέρει και σε τι θα χρησιμεύει.